10 λεπτά και ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συνεισφέρω τις νομικές μου γνώσεις για το θέμα της παραγραφής των λεγόμενων υπουργικών αδικημάτων. Όμως ο χρόνος ομιλίας μου είναι περιορισμένος και θέλω να προτάξω κάποια άλλα θέματα. Γι' αυτό, επί τροχάδιν, θα πω ότι είναι όλοι σύμφωνοι ότι το θέμα της απιστίας, της αξιόπινης πράξης απιστίας έχει παραγραφεί, ενώ η αξιόπινη πράξη της νομιμοποίησης εισόδων από εγκληματική δραστηριότητα δεν έχει παραγραφεί. Εγώ θεωρώ ότι η πράξη της δωροδοκίας δεν έχει παραγραφεί, γιατί όπως έχω ξαναπεί, δεν γίνεται κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων, αλλά επ' ευκαιρία αυτών. Θα μπορούσα να επιχειρηματολογήσω πολλή ώρα, αλλά όπως σας είπα, δεν έχω τον αναγκαίο χρόνο. Θα επικαλεστώ μόνο τις ομιλίες του κυρίου Καστανίδη, Υπουργού Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και του καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου, βουλευτή τότε της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι με στέρεα επιχειρηματολογία είχαν την ίδια άποψη. Καταθέτω τις αποσπάσματα των πρακτικών της Βουλής με τις ομιλίες τους προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων. Κυρίες και κύριοι, το τεκμήριο αθωότητας είναι μία από τις βασικές εγγυήσεις της αμερόληπτης απονομής δικαιοσύνης. Ως εισαγγελέας το τήρησα με τη μεγαλύτερη δυνατή ευλάβεια. Θα προσπαθήσω να το τηρήσω και σήμερα. Μόλον ότι τα γελία και ανήθικα ψέματα και οι συκοφαντίες κάποιων με έχουν εξοργήσει. Οφείλω όμως να το τηρήσω και σήμερα. Αρρωγό μου, στην προσπάθεια αυτή έχω και την ιδιαίτερη εκτίμηση που έχω για κάποιους από τους εμπλεκομένους στην υπόθεση. Θέλω να πιστεύω για αυτούς ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα σε βάρος τους. Αλλά και αν όμοι γέννητο προκύψει κάτι σε βάρος τους, δεν πρόκειται να πω οτιδήποτε εγώ σε βάρος τους. Η σχέση μας έρχεται από παλιά και εγώ άφιλος δεν υπήρξα ποτέ. Και το ξέρουν όσοι με γνωρίζουν. Όμως, το τεκμήριο της αθωότητας κατακρεουργήθηκε από τον κύριο Σαμαρά σε βάρος του Πρωθυπουργού, εμένα, των εισαγγελέων και των προστατευόμενων μαρτύρων. Είμαι υποχρεωμένος, λοιπόν, να αναφερθώ στις ανίκειες, συκοφαντικές και ταυτόχρονα αστείες επιθέσεις που εξαπέλυσε στα πλαίσια της υπερασπιστικής του γραμμής για την περισπασμό και εκφοβισμό. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη δυσχερή θέση στην οποία έχουν περιέλθει κάποιοι. Εύχομαι ειλικρινά να αποδειχθούν όλοι αθώοι. Όμως πρέπει να καταλάβουν, ορισμένοι εξ αυτών, ότι οι αντιδράσεις τους δεν τους βοηθούν καθόλου και η υπερασπιστική τους γραμμή είναι εντελώς εσφαλμένη. Υπάρχει λογικός άνθρωπος που να μπορεί όχι να σκεφτεί, αλλά να προβληματιστεί έστω και για λίγο με τον παρανοϊκό ισχυρισμό ότι για ένα διεθνές σκάνδαλο που ερευνάται από το FBI, εγώ, ως εκτελεστικός βραχίωνας του Τσίπρα, κατόπιν εντολών του, έστησα και καθοδηγώ τέτοιου μεγέθους πελώρια σκευωρία. Αν ισχύει αυτό, αδικούμαι ως αναπληρωτής υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης. Πρέπει πάρα αυτά να αναβαθμιστώ και να αναλάβω καθήκοντα τουλάχιστον διοικητού του FBI, της CIA. Και για να δούμε επιτροχάδι την επιχειρηματολογία του κυρίου Σαμαρά για την δίθεν σκευωρία σε βάρος του. Επικαλείται κυρίως τη δήλωσή μου ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από εστάσεις του ελληνικού κράτους. Υπενθυμίζω ότι στη δήλωσή μου αυτή δεν αναφέρθηκα στον κύριο Σαμαρά ή σε οποιονδήποτε άλλο. Υπενθυμίζω ότι η δήλωση αυτή την έκανα μετά την ολιγόλεπτη μερική, επαναλαμβάνω, μερική, έτσι ακριβώς δήλωσα και μπορείτε να το αναζητήσετε στη δήλωσή μου, ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό για το μέγεθος του σκανδάλου και για τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονταν. Προσέξτε, εγώ μίλησα για μερική ενημέρωση και ο κύριος Γεωργιάδης επαναλαμβάνει ψευδώς ότι είπα άτυπη ενημέρωση. Δεν είναι τυχαίο.
είναι άλλη μια προσπάθεια παραποίησης πραγματικότητας, προκειμένου να δημιουργηθούν εντυπώσεις ότι η διαδικασία που προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον νόμο πάσχει. Υπενθυμίζω επίσης ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο Σταύρος ο Κοντονής, δήλωσε ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι μεγαλύτερο από το σκάνδαλο Ζήμενς. Υπενθυμίζω επίσης ότι η προηγουμένη εισαγγελέα κατά τη διαφθορά, η κυρία Ράικου, έμπειρη και ικανή εισαγγελέα, η οποία μάλιστα είχε τοποθετηθεί στη θέση της επικυβερνήσεως Σαμαρά, συμπεριέλαβε στην επιστολή παρέτησής της πριν ένα χρόνο περίπου και λίγο πριν λήξει η δεύτερη θητεία της, μεταξύ άλλων και τα εξής. Πρώτον, καταγγελία για σχέδιο ηθική. Τα λόγια της είναι ακριβώς, τα έχω αντιγράψει. Καταγγελία για σχέδιο ηθικής της εξόντωσης από τα μεγάλα συμφέροντα στο χώρο του φαρμάκου και στοχοποίησής της από παράκεντρα εξουσίας και διαφθοράς που στόχο έχουν τη μία και μόνη συγκάλυψη των διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών που αποκομίζουν διαχρονικά εκατομμύρια ευρώ και επιζητούν μανιωδώς την ακύρωση του έργου και την παρεμπόδιση της έρευνας για την Νοβάρτης και όχι μόνο. Ας σκεφτούν κάποιοι με το μαξιλάρι τους τι ακριβώς εννοεί η κυρία Ράικου με τις παραπάνω καταγγελίες της. Μήπως η κυρία Ράικου με τη μεγάλη της πείρα και την εξυπνάδα της έβλεπε πού οδηγούσε η έρευνα. Μήπως θέλησε να αποφύγει αυτά που υφίστανται σήμερα οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς. Μήπως φοβήθηκε κάτι άλλο που εκείνη ήξερε και εμείς αγνοούμε. Δεύτερον, εκτίμησε ότι είναι πιθανή η ύπαρξη βασμάτων με σημαντικά ποσά από το λογαριασμό της Νοβάρτης από την Ελβετία και σε άλλους εμπλεκόμενους, ενδεχομένως και πολιτικούς. Σημείωσε δε πως μέχρι τότε είχαν εντοπιστεί μίζες 28 εκατομμυρίων ευρώ. Τρίτον, χαρακτήρισε την υπόθεση Νοβάρτης ως κορονίδα της διαφθοράς στη χώρα μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έρευνα του FBI για την Νοβάρτης είχε ήδη ξεκινήσει και ήταν σε εξέλιξη και η κυρία Ράικου ήταν σε επικοινωνία με τις αμερικανικές αρχές. Αν θυμάμαι καλά, είχε μεταβεί πρόσφατα στη ΣΥΠΑ, λίγο πριν την παρέτησή της, για να συνεργαστεί με το FBI και να ενημερωθεί για τα στοιχεία της έρευνας που είχαν προκύψει. Εχθές, διάβασα στην ιστοσελίδα της Καθημερινής αναδημοσίευση από τον ιστότοπο του Der Spiegel και από την Press της Αυστρίας τα εξής. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του κράτους, εννοεί του ελληνικού. Και λέει και άλλα πολλά, μπορείτε να το αναζητήσετε. Και λέει επίσης ότι η Ελλάδα δύσκολα θα απορροφήσει το σοκ από την έρευνα, από τα ευρήματα της έρευνας. Το καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. Μήπως μετά από όλα αυτά ο κύριος Σαμαράς πρέπει να το ξανασκεφτεί και να μηνύσει τον Κοντονή, τη Ράικου, την Καθημερινή, το Σπίγκελ, την Διπρές, τους ερευνητές του FBI και το διευθυντή του FBI που σπαταλά τον πολύτιμο χρόνο των ερευνητών και τα χρήματα των Αμερικάνων φορολογούμενων για να συμμετάσχει το FBI και να στηρίξει τη σκευωρία που έστησε ο Τσίπρας και εγώ σε βάρος του. Τώρα που το σκέφτομαι, θα έπρεπε να μηνύσει και τον Αμερικάνο πρόεδρο που επιτρέπει τη συνέχιση της έρευνας από το FBI. Καλή ιδέα θα ήταν προληπτικά να μην είσαι κανέναν άλλο ξένο ηγέτη, μην τυχόν και διαταχθεί σε καμιά άλλη χώρα έρευνα. Κυρίες και κύριοι, η έρευνα για το τεράστιο σκάνδαλο της Νοβάρτης συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και από την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και από το FBI. Ας μην ματαιοπονούν κάποιοι. Η επιχείρηση τρομοκρατίας, γιατί είναι προφανές ότι είναι σε εξέλιξη η χειρότερη μορφή τρομοκρατίας, δεν θα πειράσει. Δεν θα περάσει. Απειλούνται ευθέως με σκοπό να τρομοκρατηθούν δικαστική λειτουργή, μάρτυρες, ακόμα και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Στην προσπάθειά τους αυτή δεν δίστασαν να επικαλεστούν την ισχύ τους στον κρατικό μηχανισμό αλλά και σε παρακρατικούς μηχανισμούς με απειλές διώξεων και εξόντωσης. Αναρωτιέμαι λοιπόν, στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη, της Χρυσής Αυγής και σε άλλες υποθέσεις,
Οι μάρτυρες είναι ορθώς προστατευόμενοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που προϋπήρξε της κυβέρνησης της σημερινής, της διεθνής υποχρεώσης. Ένα-δύο λεπτά θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε. Της διεθνής υποχρεώσης της Ελλάδος, της σύμβασης του Παλέρμο κλπ. Στην υπόθεση Νοβάρτης μετατρέπονται σε κουκουλοφόρους. Εκτός από τη γνώση ορισμένων για τη δράση των κουκουλοφόρων στο παρελθόν, ασφαλώς και κάποιος άλλος λόγος θα υπάρχει. Ο κύριος Σαμαράς κατήγγειλε και σύσταση συμμορίας. Είναι προφανής οι αιμονές του και τα μετεμφυλιακά σύνδρομα που τον βασανίζουν. Αναφέρθηκε επίσης στην ιδιότητά μου ως πρώην διοικητή της ΕΥΠ το 2009, τους τελευταίους τρεις μήνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν ντρέπομαι γι' αυτό. Ας αναρωτηθούν οι βουλευτές και κυρίως οι απλοί αγνοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας για τα κίνητρα και τους στόχους του κυρίου Σαμαρά για την αναφορά του αυτή. Για να λύσει τα προβλήματά του, δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην παράταξή του. Κύριε Σαμαρά, αν θέλετε, μπορείτε να πάτε και πιο πίσω. Πιθανόν και στην Οκτωβριανή Επανάσταση το 2017 να είχα ενεργό ρόλο. Εγώ τόσο πίσω δεν θα πάω. Μου αρκεί η συμπεριφορά σας από το 1993 μέχρι σήμερα. Κύριε Σαμαρά, προσπαθείτε να συνδέσετε τη Δήθεσκη Βορεία με το Μακεδονικό. Στις υπερφυσικές μου ικανότητες πρέπει να προσθεθούν το θείο χάρισμα της ενόρασης και προφητικές ικανότητες που με επιτρέπουν να προβλέπω το μέλλον. Αλλιώς, πώς εξηγείτε να γνωρίζω πολλούς μήνες πριν, όταν έστεινα τη σκευωρία σε βάρος σας, προκαλώντας την έρευνα του FBI ότι θα ανέκυπτε θέμα Μακεδονικού. Μάλιστα, είχα προβλέψει. Παρακαλώ, ησυχία. Σας παρακαλώ. 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 Παρακαλώ, ησυχία. Σας παρακαλώ, ησυχία. Παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούμε θέματα. Ωραία, εντάξει, ησυχία. Παρακαλώ, ησυχία. Ησυχία. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τους χαρακτηρισμούς που μου αποδίδουν και συγχαίρω για την ευγένεια και το ήθος κάποιων. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ποτέ μου δεν είχα προστάτες, άλλοι έχουν προστάτες. Γι' αυτό και χτυπιέμαι ανηλαίητα τα πάρα πολλά χρόνια. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Συνεχώς. Αλλά δεν πρόκειται να υποκύψω. Ωραία. Επανέρχομαι για να βρω την άκρη του ιρμού μου. Ρώτησα λοιπόν, πώς εξηγείται να γνωρίζω πολλούς μήνες πριν, όταν έστεινα τη σκευωρία, προκαλώντας την έρευνα του FBI, ότι θα ανέκυπτε θέμα Μακεδονικού. Μάλιστα, είχα προβλέψει ότι στις 4 Φεβρουαρίου θα γινόταν το συλλαλητήριο στην Αθήνα. Και γι' αυτό είχα φροντίσει στις 5 Φεβρουαρίου, δηλαδή την επομένη, η δικογραφία της Νοβάρτης να σταλεί στη Βουλή. Έλεος. Τόση φαντασία αγγίζει τα όρια της παράνοιας, αν δεν την ξεπερνά. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Σαμαράς χρησιμοποιεί το Μακεδονικό ως άλοθη. Το ίδιο έκανε και το 1993, όταν έριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζω όμως ότι τότε οργίαζαν οι φήμες για τα πραγματικά αίτια της πτώσεως. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Επαφίομαι στη μνήμη και την κρίση κάθε νεοδημοκράτη. Ο καθένας έχει την ιστορία του. Ο κύριος Σαμαράς επίσης ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και του απορρίτου του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου, ευθυγραμμιζόμενος με προηγηθήσα δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του. Τους ρωτώ ευθέως, γνωρίζουν κάτι από παράνομες παρακρατικές ενέργειες? Παρεπιπτόντως, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν διαθέτω και δεν χρησιμοποιώ. Μήπως κρίνουν εξιδίων τα λότρια? Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αθανασίου είχε ομολογήσει ότι κατά τη διάρκεια της απολογίας των μελών της Χρυσής Αυγής επικοινώνησε με δικαστικούς λειτουργούς για να ενημερωθεί ο ίδιος και να ενημερώσει συνέχεια τον κύριο Σαμαρά. Η επιχείρηση τρομοκρατίας σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών, προστατευομένων μαρτύρων και πολιτικών σας αντιπάλων δεν είναι απλώς εσφαλμένη υπερασπιστική τακτική και δείγμα μεγάλου πανικού. Είναι επίσης αποκαλυπτικό φασίζουσας νοοτροπίας και μέγα πολιτικό ολίσθημα. Είναι όμως και κάτι χειρότερο. Είναι μέγιστη δημοκρατική εκτροπή. Οι απειλές ότι θα μας κλείσουν φυλακή και τα διάφορα υπονοούμενα προσυδειάζουν και παραπέμπουν σε μαφιόζικες μεθόδους και παρακρατικούς μηχανισμούς.
Αλήθεια, τι εννοεί ο κύριος Σαμαράς όταν λέει «θα μας πάει μέχρι το τέλος»? Ελπίζω να μην εννοεί το τέλος της ζωής μας, τη φυσική μας εξόντωση, ούτε την ηθική μας εξόντωση με παράνομες ενέργειες και μεθόδους παρακρατικών μηχανισμών. Για τη δικαστική μας εξόντωση δεν ρωτώ, την έχει προαναγγείλει. Με το σύνολο όμως των απειλών και των υπονοούμεν, αναλαμβάνουν κάποιοι μεγάλη ευθύνη. Για ό,τι συμβεί σε βάρος εισαγγελέων, προστατευόμενων μαρτύρων και όσων έχουν στοχοποιηθεί ή πρόκειται να στοχοποιηθούν στο μέλλον, ακόμα και μια γλάστρα να πέσει στο κεφάλι τους τυχαία στον περίπατό τους, ξέρετε τι θα πιστέψουν όλοι. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει προηγηθεί μια απόπειρα αυτοκτονίας, ένα περίεργο θανατηφόρο ατύχημα σε δύο πρόσωπα που είχαν σχέση με το σκάνδαλο Νοβάρτης και βίαιες ενέργειες σε βάρος δημοσιογράφων που ασχολούνται με αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.